Η Κωνσταντίνα ήρθε μια εβδομάδα μετά με στο παιχνίδι και με την άφηξή της φάνηκε ότι όλοι ήσασταν εντάξει. Είναι μια καινούργια παίκτρια. Άλλη νότα έδωσε στα πράγματα η Κωνσταντίνα. Είναι εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας, όπως και όλοι μεταξύ σας βέβαια. Κάπου στην πορεία κάτι χάλασε. Δηλαδή, έχουμε δει σε πολλά επεισόδια κουβέντες που έχεις κάνει εσύ με την Κατερίνα οι δυο σας, εσύ με την Κατερίνα και τη Χατζίδου οι τρεις σας, για την Κωνσταντίνα. Πε θέλεις λίγο να μου πεις για την Κωνσταντίνα. Εγώ την Κωνσταντίνα δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με την Κωνσταντίνα. Δεν τη γνώριζα προσωπικά ποτέ. Είχαμε έρθει στο σπίτι μας, σπιτάκι που μας φιλαξένησε. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι την ξέρεις. Προσιάσαμε τα τραγούδια μας, μας έφερε γούρι. Είχαμε μικρή επαφή πριν το παιχνίδι και μετά η Κωνσταντίνα ήρθε στο παιχνίδι. Και εννοείται πως είναι πάρα πολύ περίεργα γιατί εκεί πέρα γνωρίζεις τον άνθρωπο αλλιώς. Φυσικά. Και βλέπεις, ξέρεις, άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, να μην λέω πολλά πράγματα. Εγώ αυτό που είδα στην Κωνσταντίνα είναι το ότι σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία κάτω από τις κάμερες, μπροστά από τις κάμερες, τηλεοπτική. Και φάνηκε πάρα πολύ για μένα αυτό, γιατί εγώ είδα μία Κωνσταντίνα μπροστά από τις κάμερες και άλλη Κωνσταντίνα πίσω από τις κάμερες. Τι διαφορετικό έχει η Κωνσταντίνα πίσω από τις κάμερες? Όχι, απλά ήταν πολύ πιο διπλωμάτης, πιο άλλη. Ήξερε να αντιχειριστεί τον τρόπο που μίλαγε. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Είχε παραπάνω εμπειρία. Δηλαδή, ναι, εγώ αλλά αυτή την εμπειρία άλλος άνθρωπος, δεν έχω. Δηλαδή, μπροστά από τις κάμερες φαίνεται γλυκιά, καλή, αυτό, και πίσω από τις κάμερες είναι το αντίθετο. Ναι, πρόσεχε την εικόνα της μπροστά από τις κάμερες. Δηλαδή, εγώ μπορεί να χρειαζόμουν αυτή την εμπειρία που είχε η Κωνσταντίνα. Προσπαθώ να καταλάβω για να μου πεις το διαφορετικό της Κωνσταντίνας, γιατί το ότι έχει μια τηλεοπτική εμπειρία σίγουρα την έχει, ναι, και μπορεί να διαχειριστεί την κάμερα, ναι, πολύ καλύτερα από κάποιους που δεν έχουν ξαναβρεθεί μπροστά από την κάμερα ποτέ. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να είναι άλλοι μπροστά από την κάμερα και άλλοι πίσω από την κάμερα. Δηλαδή, αυτό θέλω λίγο να μου εξηγήσεις. Είναι άλλος χαρακτήρας. Εγώ αυτό είδα. Λέω, το άλλος χαρακτήρας. Τι διαφορετικό έχει ο χαρακτήρας ο πίσω από τις κάμερες της Κωνσταντίνας? Άλλη, δεν ξέρω πώς να σου το ξέρω. Άλλη. Πιο επιθετική. Ναι, δηλαδή ήταν πιο ελεύθερη. Δεν μπορούσε να λέει πράγματα που σκεφτόταν να ένιωθε πίσω από τις κάμερες. Αυτό δεν ισχύει λίγο πολύ για όλους όμως. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά ήμουνα ίδια πίσω και ίδια μπροστά. Δεν άλλαζε ποτέ. Και για μένα αυτό φάνηκε λίγο περίεργο. Γιατί εγώ είμαι ο άνθρωπος που. Δηλαδή, τι έλεγε η Κωνσταντίνα πίσω από τις κάμερες που δεν τα έλεγε ή δεν τα έχει πει μπροστά? Τώρα δεν μπορώ να φέρω παραδείγματα. Θέλω δεν να θέλω, πω για δηλαδή να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί η Κωνσταντίνα είναι ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω είναι η τέταρτη φορά που Ναι, έχει βρεθεί. Βρέθηκε υποψήφια και έχει μείνει στο παιχνίδι. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι στη συμπεριφορά της Κωνσταντίνας πίσω από τις κάμερες που εσύ το έχεις δει και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς οι τηλεθεατές μπροστά, είναι καλό να το πεις. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός που ψηφίζει. Ναι. Αλλά να είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που μου λες ότι ξέρει να διαχειριστεί την κάμερα και είναι διπλωμάτης. Οκ, το κάνουν και άλλοι αυτό μες στο παιχνίδι. Δεν το κάνει μόνο η Κωνσταντίνα. Προφανώς. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι δηλαδή να πω κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν έχει γίνει σοβαρό. Δηλαδή ένα περιστατικό. Όχι, όπου δεν έχει βγάλει ένα πρόσωπο η Κωνσταντίνα τελείως άλλο. Όχι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή ψηλά πράγματα. Εγώ να σου πω να καταλάβεις. Εγώ με την Κωνσταντίνα δεν είχα φιλία, χτίσει φιλία κάτι τέτοιο. Δεν είναι απαραίτητο. Όχι. Να ενώ φιλία, δεν την παρατηρούσα τόσο πολύ. Ενώ δεν ήμασταν στην επαφή τόσο πολύ. Ήμασταν πιο πολύ, κάναμε παρέα. Ασχολιόσασταν με την Κωνσταντίνα αρκετά. Ναι. Δηλαδή για ένα άτομο που δεν το παρατηρείς, έχετε μιλήσει αρκετά. Μιλάγαμε αναγκαστικά. Γιατί? Γιατί η Κωνσταντίνα, για παράδειγμα, αυτό που δεν καταλάβαινα εγώ, θα μπορούσε να κάνει παρέα μαζί μας, να είναι μαζί μας και μετά να φεύγει και να κάνει παρέα με τα αγόρια. Αυτό το θυμάμαι το περιστατικό και μάλιστα εκεί μίλαγες με την, ναι, Κατερίνα και είχες αναφέρει και εσύ τη λέξη κλίκες. Ναι. Μιας και την έμαθες, την αναφέρεις. Ναι. Δε σου φαινόταν φυσιολογικό, εφόσον από τα κορίτσια έπαιρνε μια μικρή απόρριψη, το ότι θα πάει να προσπαθήσει να βρει να κάνει παρέα με κάποιους άλλους? Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν την είχατε και μου το λες και μόνη σου. Δεν την κάνατε παρέα, δεν τη συμπαθούσατε ιδιαίτερα, δεν σας τέριαζε, δεν είχατε χημεία, ναι, για οποιοδήποτε λόγο. Ναι. Δεν είναι φυσιολογικό ένας άνθρωπος να ψάξει να βρει κάποιους, να τόσες ώρες εκεί, κάτι, κάπως? Γιατί σου φαινόταν ότι το κάνει επίτηδες και όχι φυσιολογικά? Γιατί εγώ για κάποιο λόγο είδα ότι προσπαθούσε να προστατέψει τη θέση της στο παιχνίδι, γι' αυτό το λόγο το έκανε. Αυτό είδα εγώ προσωπικά.
Δηλαδή προσπαθούσε να κάνει παρέα με τα αγόρια λίγο παραπάνω για να είναι καλά μαζί τους. Μα άμα δεν έκανε και με τα αγόρια παρέα, και άμα δεν έκανε και με εσάς παρέα, ποιος θα κάνει παρέα με τις καρύδες? Δεν ξέρω, εντάξει. Δεν θέλω να κρίνω τώρα. Λοιπόν, επειδή. Ναι.